είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο. Οι συντάξεις μας, τα φάρμακα, η υγεία και ό,τι πρέπει να έχουμε για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, το διεκδικούμε και δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά κυβέρνηση να παίζει στις πλάτες μας παιχνίδια για τις προεκλογικές της ανάγκες. Λέει η κυβέρνηση τα μνημόνια τέλειωσαν. Να δοθούν λοιπόν πίσω τα δώρα μας, άμεσα. Να δοθούν πίσω ό,τι μας οφείλουν από τα αναδρομικά. Να δοθούν πίσω οι συντάξεις μας. Να προσληφθούν γιατροί στα νοσοκομεία και νοσηλευτικό προσωπικό. Να παίρνουμε τα φάρμακα χωρίς να πληρώνουμε, γιατί τα έχουμε πληρώσει. Σε αυτό το δρόμο θα πορευτούμε και αυτά θα θέσουμε στον Πρωθυπουργό στη μία η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου που θα κάνουμε τη συνάντηση. Τι προσβοκάτε από αυτή τη συνάντηση? Εμείς θέλουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί όλα μας τα δικαιώματα που διεκδικούμε είναι δίκαια και τα έχουμε πληρώσει. Περιμένουμε τις δικές τους απαντήσεις. Άμεσα όμως, μπροστά στο Πάσχα, να δοθεί τώρα το δώρο μας. Τώρα, άμεσα. Οι συντάξεις κυρίας που κινδυνεύουν, ξέρετε, εάν δεν γίνει τώρα άμεσα η τροπολογία. Να κατατεθεί η τροπολογία άμεσα και να καταργηθεί η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που ουσιαστικά τις εκμηδενίζει και να πάει στην προηγούμενη νομοθεσία όπως έπρεπε να είναι προηγούμενα. Καθώς επίσης η φορολογία η οποία αν εφαρμοστεί με την μείωση των φορολόγων του θα μας τσακίσει να σταματήσει άμεσα κάθε άλλη επέλαση. Βέβαια διεκδικούμε και ό,τι μας έχει αφαιρεθεί και δεν θα διεκδικήσουμε, δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Σας έχει πει κάτι για το δώρο του Πάσχα? Δεν έχουμε καμία συζήτηση και καμία ενημέρωση για το δώρο του Πάσχα. Καμία ενημέρωση. Βέβαια νιώθουμε κοροϊδία. Η συνείδησή μας δεν είναι αναλώσιμη να μας κοροϊδεύουν πότε από τα κανάλια το πρωί να κάνουμε αιτήσεις και να τρέχουμε στα δικηγορικά γραφεία και πότε θα δώσουν επιδόματα και δώρα που, τα οποία... Είναι μια ολόκληρη για ποιο πράγμα? Για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν κυβερνά και η δικαιοσύνη έχει βγάλει θετικές αποφάσεις. Okay. Γιατί δεν τις εφαρμόζει η κυβέρνηση? Θα τις εφαρμόσει άμεσα. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για όλους, χωρίς προαπαιτούμενα. Γιατί δεν την εφαρμόζει? Γιατί στέλνει ξανά τους συνταξιούχους να πληρώνουν και να ξαναπληρώνουν στα μεγαλοδικηγορικά γραφεία? Να εφαρμόσει τις αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει.